Κυρίες και κύριοι, φίλοι του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, καλησπέρα σας. Και φέτος πάλι μαζί, όπως και κάθε χρόνο άλλωστε από την ΕΤΕΝΑ, για να παρακολουθήσουμε τον αγώνα των 10 τελικών τραγουδιών για την πρώτη θέση. Η απόψινή βραδιά μεταδίδεται ακόμα ζωντανά από το δεύτερο πρόγραμμα της ραδιοφωνίας. Αυτές τις μέρες όλες τις χώρες της Ευρώπης διοργανώνονται παρόμοιες βραδιές με την απόψινή για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Την επιλογή του εθνικού τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την κάθε χώρα στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού που φέτος μετά την περσινή νίκη του Τότο Κουτούνιο για την Ιταλία θα φιλοξενηθεί στη Ρώμη το βράδυ του Σαββάτου της 4ης Μαΐου. Στην ΕΡΤ υποβλήθηκαν 229 έγκυρα τραγούδια. Από αυτά, μια πρωτοβάθμια επιτροπή επέλεξε τα 10. Τα 10 που θα ακούσουμε απόψε. Η παρουσίαση των τραγουδιών θα ολοκληρωθεί και κατόπιν η δευτεροβάθμια επιτροπή θα επιλέξει τον νικητή, το τραγούδι δηλαδή που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον φετινό διαγωνισμό. Την πρωτοβάθμια επιτροπή απετέλεσαν τα εξής στελέχη της ΕΡΤ. Γιώργος Παπαδάκης, μουσικοσυνθέτης από την ΕΤΕΝΑ. Ελπίδα Πρωτόπαπα, μουσικό τμήμα της ΕΤ2. Μιχάλης Χριστοδουλίδης, μουσικοσυνθέτης και Κώστας Παπαγεωργίου, παραγωγός λόγου από την ΕΡΑ 1. Έφη Μεταλινού, παραγωγός μουσικών προγραμμάτων και Μαρία Ταμπουράκη, μουσικός παραγωγός από την ΕΡΑ 2. Αλέκα Κορέ Στρατούλια, παραγωγός μουσικών προγραμμάτων από την ΕΡΑ 4. Η σειρά με την οποία θα παρουσιαστούν τα τραγούδια απόψε έχει οριστεί μετά από κλήρωση ενώπιον της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής και βέβαια δεν έχει καμιά σχέση με τη βαθμολογία που δόθηκε σε καθένα από αυτά τα τραγούδια. Αρχίζουμε λοιπόν. Πρώτο τραγούδι για απόψε. Η Άνοιξη. Συνθέτης, τυχουργός Ανδρέας Μικρούτσικος. Ερμηνεύτρια η Σοφία Βόσου. Το δεύτερο τραγούδι έχει τίτλο Ραπουνζέλ. Συνθέτης Ηλίας Δημητρίου, στιχουργός Ελένη Ολυμπίου, ερμηνευτής Νίκος Γαλάτης. Είναι ο τίτλος του τρίτου τραγουδιού. Συνθέτης Βαγγέλης Μπέτσης, στιχουργός Εύη Ντούσια, ερμηνεύτρια Άννα Βασιλακοπούλου. Στην τέταρτη θέση μετά την κλήρωση, μια μελωδία. Συνθέτης Γιώργος Μπενάρδος, στιχουργός Αντώνης Παπάς. Ερμηνεύτρια Λουίζα Κονέ. Οι συντελεστές όλων των τραγουδιών και αυτών που παρακολουθήσατε και αυτών που πρόκειται να παρακολουθήσετε βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην ΕΤΕΝΑ σε έναν ειδικό χώρο και παρακολουθούν μαζί μας τη βραδιά. Αυτή τη στιγμή η Δευτεροβάθμια Επιτροπή παρακολουθεί και αυτή ακριβώς όπως και εσείς από την τηλεόραση και συνεδριάζει για να αποφασίσει ποιο τραγούδι θα επιλεγεί για να μας εκπροσωπήσει στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού. Ας παρουσιάσουμε όμως τα μέλη της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής που είναι. Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΤΕΝΑ, πρόεδρος. Μαρίνα Λαχανά από την ΕΡΑ 2. Γιώργος Κλεφτογιώργος από την ΕΜΣΕ. Νάσος Αργυρόπουλος από την ΕΤ 2. Μαρούλα Γεωργοπούλου Κονταράκη από την ΕΡΑ 4. Γιάννης Κουτζουράδης από την ΕΡΑ 1. Μαρία Χριστοπούλου, εκπρόσωπος κοινού. Εφροσύνη Αντίπα, εκπρόσωπος κοινού. Άλκης Φίλιος, εκπρόσωπος κοινού. Ιωάννης Παπασωτηρίου, εκπρόσωπος κοινού. Ιφηγένεια Γιανοπούλου από την ΕΜΣΕ. Κίκης Εγδίτσα από την ΕΔΕΤ. Ανδρέας Χατζιαποστόλου από την ΕΔΕΤ. Και Ανδρέας Τομόπουλος από την Ένωση Ελλήνων Σκηνοθετών. Φτάσαμε όμως στο πέμπτο τραγούδι για απόψε. «Κι εγώ μαζί σου» είναι ο τίτλος του. Συνθέτης τυχουργός Παναγιώτης Παπαχατζής. Ερμηνευτές Γεωργία Στράντζου και Φώτης Φωτιάδης. Όλοι οι συντελεστές και των 10 τραγουδιών που παρουσιάζουμε απόψε βρίσκονται όλοι μαζί σε κάποιον ειδικό χώρο εδώ στην ΕΤΕΝΑ και παρακολουθούν από την τηλεόραση όπως και εσείς άλλωστε το πώς διεξάγεται η απόψινή βραδιά. Τους βλέπουμε, η αγωνία τους βέβαια είναι μεγάλη, την καταλαβαίνουμε όλοι. Θα ήθελαν όλοι να είναι νικητές, τους το ευχόμαστε, αν και είναι βέβαια λίγο δύσκολο. Καταλαβαίνετε κι εσείς και βλέπετε την αγωνία τους. Να περάσουμε όμως το έκτο τραγούδι για απόψε, το τραγούδι με τίτλο «Παρατηρώ». Συνθέτης, τυχουργός Τζικ Νακασιάν. Ερμηνευτής Τζικ Νακασιάν.
Αγάπη τη γη είναι ο τίτλος του 7ου τραγουδιού που θα ακούσουμε τώρα. Συνθέτης τυχουργός Λία Βύση Πιλιούρη. Ερμηνεύτρια Λία Βύση. Υπενθυμίζω ότι η σειρά με την οποία παρουσιάζονται απόψε τα τραγούδια έχει οριστεί με κλήρωση. 8ο λοιπόν το τραγούδι «Όπου και να σε», συνθέτης, στιχουργός Τάκης Μπινιάρης, ερμηνευτής Τάκης Μπινιάρης. Στην ένατη θέση κληρώθηκε το τραγούδι με τίτλο «Όχι». Συνθέτης Γιώργος Πολυχρονιάδης, στιχουργός Μαρή Μωραΐτη, ερμηνευτής Γιώργος Πολυχρονιάδης. Και φτάσαμε στο τελευταίο, στο 10ο τραγούδι. Έχει τίτλο «Μαζί». Συνθέτης Παναγιώτης Βούλγαρης, στιχουργός Ανδρέας Μαυρίας. Το ερμηνεύει το γκρουπ Νέμεσις. Ακούσαμε λοιπόν και τα 10 τραγούδια που όπως είπαμε προκρίθηκαν από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή ανάμεσα σε 229 έγκυρες συμμετοχές. Αυτή τη στιγμή η Δευτεροβάθμια Επιτροπή που παρακολουθεί την απόψινή βραδιά από την τηλεόραση, ακριβώς όπως και εσείς, θα συνεδριάσει εδώ στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤΕΝΑ για να επιλέξει το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού που θα γίνει στις 4 Μαΐου στη Ρώμη και που θα παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση από την ΕΤΕΝΑ. Όλοι οι συντελεστές, συνθέτες, τυχουργοί και ερμηνευτές των τραγουδιών, των 10 τραγουδιών που παρακολουθήσατε, βρίσκονται εδώ, στο Ραδιομέγαρο της ΕΤΕΝΑ, σε έναν ειδικό χώρο, όλοι μαζί και παρακολουθούν μαζί μας τη βραδιά. Τους βλέπουμε εδώ. Ας αφήσουμε λοιπόν λίγο χρόνο στην Επιτροπή για να αποφασίσει και εμείς ας ανατρέξουμε πίσω στο θεσμό αυτού του διαγωνισμού και ας θυμηθούμε τις συμμετοχές της χώρας μας. Από το 1974 που η Ελλάδα πρωτοπήρε μέρος στο διαγωνισμό με το τραγούδι «Κρασί, θάλασσα και τα γόρι μου» και με ερμηνεύτρια τη Μαρινέλα, ως την περσινή χρονιά που μας εκπροσώπησε το τραγούδι «Χωρίς σκοπό» με ερμηνευτή τον Χρήστο Κάλλοου. Σε λίγο και πάλι μαζί με τα αποτελέσματα της Επιτροπής, ως τότε κάποια πολύ ενδιαφέροντα διαφημιστικά μηνύματα. Κυρίες και κύριοι, κατά τη διάρκεια της συνεδριάσεως της Επιτροπής, οι εκπρόσωποι της ΕΜΣΕ και της ΕΔΕΤ κατέθεσαν τις εξής ανακοινώσεις. Η ΕΔΕΤ, δια των εκπροσώπων της Ανδρέα Χατζιαποστόλου και Κικής Εγδίτσα στην Επιτροπή του Φεστιβάλ της Eurovision για την επιλογή του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε αυτό, δηλώνει ότι συμμετέχει σε αυτή γιατί τιμά το διεθνή τραγουδιστικό διαγωνισμό και γιατί πιστεύει ότι τα ελληνικά χρώματα δεν πρέπει να απουσιάζουν από αυτόν. Δηλώνεται όμως από την ΕΔΕΤ με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ότι δεν θα συμμετάσχει άλλη φορά σε επιτροπή για τον εν λόγω διαγωνισμό εφόσον από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή, η οποία κρίνει τα υποβληθέντα τραγούδια, απουσιάζουν εκπρόσωποι των δημιουργών και γενικά φορέων σχετικών με το τραγούδι. Καταγγέλλεται δε ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσε αυτή φέτος. Η ΕΜΣΕ δηλώνει μέσω των νομίμων εκπροσώπων της Ιφηγενίας Γιαννοπούλου και Γιώργου Κλεφτογιώργου ότι μετέχει φέτος στην επιστροπή του Φεστιβάλ της Eurovision για την επιλογή του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα μόνο και μόνο επειδή πιστεύει στη διατήρηση του συγκεκριμένου θεσμού ως μέσον για την προβολή του ελληνικού τραγουδιού διεθνώς. Καταγγέλει όμως τον απαράδεκτο τρόπο με τον οποίο επιλέχτηκαν τα απόψινά τραγούδια από μια πρωτοβάθμια επιτροπή από την οποία απουσίαζαν οι εκπρόσωποι των δημιουργών, των αρμοδίων ενώσεων και φορέων του τραγουδιού. Γι' αυτό η ΕΜΣΕ τονίζει ότι είναι η τελευταία φορά που μετέχει και ψηφίζει κάτω από τέτοιες συνθήκες. Σε απάντηση των ενστάσεων αυτών, η ΕΡΤΑΕ ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους
ότι σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανευρωπαϊκού Διαγωνισμού της Eurovision, καθώς και με το άρθρο 2 της προκήρυξης του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ελαφρού Τραγουδιού, η οποία είχε δημοσιευθεί από τις 17 Δεκεμβρίου 1990, η ΕΡΤ ΑΕ είναι αυτή που καθορίζει τις διαδικασίες και τον τρόπο επιλογής για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια κριτική επιτροπή. Παρ' όλα αυτά, η ΕΡΤ θα λάβει υπόψη της τις ενστάσεις και τις παρατηρήσεις της ΕΜΣΕ και της ΕΔΕΤ, τις οποίες και δημόσια ευχαριστεί για τη συμμετοχή τους. Τα τραγούδια ακούστηκαν, η Επιτροπή αποφάσισε και μένει σε μένα η χαρά να σας αναφέρω για μια φορά ακόμα τα ονόματα της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής και να δώσω το λόγο στον πρόεδρό της, τον κύριο Γιώργο Παπαδάκη, για να αναγγείλει το αποτέλεσμα. Πρόεδρος λοιπόν της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής είναι ο Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΤΕΝΑ. Μετέχουν η Μαρίνα Λαχανά από την ΕΡΑ2, ο Γιώργος Κλεφτογιώργος από την ΕΜΣΕ, ο Νάσος Αργυρόπουλος από την ΕΤ2, η Μαρούλα Γεωργοπούλου Κονταράκη από την ΕΡΑ4, ο Γιάννης Κουτζουράδης από την ΕΡΑ1, η Μαρία Χριστοπούλου εκπρόσωπος κοινού, η Εφροσύνη Αντίπα εκπρόσωπος κοινού, ο Άλκης Φίλιος, εκπρόσωπος κοινού, ο Ιωάννης Παπασωτηρίου, εκπρόσωπος κοινού, η Ιφηγένεια Γιαννοπούλου από την ΕΜΣΕ, Κική Σεγδίτσα από την ΕΔΕΤ, Ανδρέας Χατζιαποστόλου από την ΕΔΕΤ και Ανδρέας Τομόπουλος από την Ένωση Ελλήνων Σκηνοθετών. Κύριε Παπαδάκη, έχετε το λόγο. Έχω την τιμή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσμα του απόψινού διαγωνισμού. Το τραγούδι λοιπόν που επέλεξε η Κριτική Επιτροπή για να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο φεστιβάλ της Eurovision έχει τίτλο «Η Άνοιξη» του Ανδρέα Μικρούτσκη που ερμηνεύει η Σοφία Βόση. Παρακαλώ να δεχτούμε τον νικητή. Νικητές λοιπόν είναι ο Ανδρέας Μικρούτσικος και η Σοφία Βόσου. Ο Ανδρέας Μικρούτσικος στιχουργός και συνθέτης του τραγουδιού και η Σοφία Βόσου ερμηνεύτρια του τραγουδιού. Τους περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή να έρθουν από το χώρο στον οποίο βρισκόντουσαν. Είδατε άλλωστε τις σκηνές πριν και πόσο χάρηκαν. Βλέπουμε τους άλλους καλλιτέχνες τώρα. Γεια σας. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Καλή ευτυχία. Θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι καταρχήν. Θέλω να σε ρωτήσω πώς νιώθεις τώρα που είσαι μεν η νικήτρια, τέλειωσε δηλαδή ο διαγωνισμός, αλλά ουσιαστικά τώρα ξεκινάει ο μαραθώνιος που τελειώνει στη Ρώμη. Καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω όλους και νιώθω μια φοβερή ευθύνη βέβαια. Γιατί δεν είναι και λίγο πράγμα να αντιπροσωπεύεις τη χώρα σου σε ένα διεθνή διαγωνισμό και τόσο σημαντικό. Ελπίζω να τα πας καλά, σε βλέπω. Πώς αντιδράς όταν σκέφτεσαι ότι θα σε δουν κάποια εκατομμύρια τηλεθεατών από την Ευρώπη και όχι μόνο από την Ευρώπη? Σκέφτομαι ότι πρέπει να δουλέψω πολύ και ότι πρέπει να είμαι πολύ υπεύθυνη σε αυτό που κάνω. Και μια τελευταία ερώτηση. Πού νομίζεις ότι θα σε βοηθήσει στην καριέρα σου η συμμετοχή σου σε αυτό το διαγωνισμό? Κοίταξε, για μένα είναι πολύ σημαντικό με την έννοια το ότι ήδη πια αφού πέρασε το κομμάτι θα βγει με αγγλικό στίχο πια στην Ευρώπη. Και από την εταιρεία μου. Οπότε είναι πολύ σημαντικό διότι θέλω να κάνω, αν τα καταφέρω, μια καριέρα στην Ευρώπη. Σου ευχόμαστε την καλύτερη των τύχεων και σε σένα, Ανδρέα, που σε έχουμε παραμελήσει λίγο. Είμαι ηθικός αυτούργος του τραγουδιού. Για τους στίχους. Και θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε και να πω ότι
Να μην ανησυχούν. Εμείς θα αποτελέσουμε την έκπληξη της δρόμης. Να είστε καλά, παιδιά. Σας έχουμε και άνθη. Τα άνθη στα παιδιά. Α, είναι... Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και πάλι καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά, ευχαριστούμε. Ευχόμαστε λοιπόν καλή επιτυχία στη Σοφία Βόσου και στον Ανδρέα Μικρούτσικο και νομίζω ότι δικαιωματικά πια μπορούν να απολαύσουν και αυτοί το βίντεο κλιπ του πρώτου τραγουδιού για απόψε. Θα ήθελα ακόμα να σας πω ότι στα 10 τραγούδια τα οποία ακούστηκαν απόψε δόθηκαν χρηματικά έπαθλα και επειδή εδώ ο Ανδρέας ο Μικρούτσικος δεν έχει μιλήσει καθόλου, σκοπεύω να του κάνω ορισμένες ερωτήσεις. Να πω λοιπόν, αφού είπες για χρηματικά έπαθλα, τι λεφτά βγάζω. Αυτό θα μας το πεις εσύ. Έτσι που με έφερες μετά από τα χρηματικά έπαθλα, πολύ λοιπόν τις ερωτήσεις. Θέλω να μου πεις, μπορείς να το κρατάς και όλο αυτό. Λοιπόν, θα ήθελα να μου πεις ποια νομίζεις ότι μπορεί να είναι η συμμετοχή του συνθέτη και του στιχουργού πέρα από το ότι έγραψε το τραγούδι τη συγκεκριμένη στιγμή στο διαγωνισμό, στην τελική βραδιά, ας πούμε, στις 4 Μαΐου στη Ρώμη. Το πρώτο και βασικό λοιπόν είναι... Εκτός από συμπαράσταση, ναι, Σοφία. Η μέχρι τώρα δουλειά είναι πολύ σημαντικό να στήσεις ένα τραγούδι που να ακουμπάει στις ανάγκες μιας εμφάνισης πανευρωπαϊκής και ανταγωνιστικής μαζί με άλλες χώρες, αναπτυγμένες χώρες. Λοιπόν, ήδη η δουλειά του ολοκληρώνεται σε ένα πρώτο βαθμό στο να στήσει ένα τραγούδι σωστό, που να έχει ρυθμό, κατά τη δικιά μου την άποψη, έτσι δηλαδή είναι η άνοιξη, να υπάρχουν μελωδικά στοιχεία, να είναι με μια ενορχήστρωση πολύ ευπρόσωπη και βέβαια να το τραγουδάει ένα τραγουδιστικό καθαρό αίμο, γιατί μην ξεχνάμε, εδώ τα είδαμε υπό τη μορφή του βίντεο κλιπ, αλλά εκεί θα είναι live και νομίζω ότι η Σοφία εξυπηρετεί τέλεια αυτές τις απαιτήσεις. Λοιπόν, αυτό ήταν ο πρώτος κύκλος. Ο δεύτερος κύκλος είναι ότι πιστεύω ότι σε αυτό το διάστημα και μέχρι τη Ρώμη και στη Ρώμη θα αποτελέσω ένα είδος προπονητή της Σοφίας. Όπως της έλεγα, αν περάσουμε, πάντα το έλεγα αυτό το αν περάσουμε, θα σε κάνω ρόκι, όχι νούμερο τάδε, και εγώ θα σε προπονώ. Νομίζω λοιπόν ότι από εδώ και πέρα αρχίζουν τα δύσκολα, όπως το είπες και στην αρχή, και θα κάνουμε μια τέλεια επαγγελματική προετοιμασία. Χωρίς να χάνουμε τον αυτορμητισμό μας και το δικό μας το ελληνικό ταπεραμέντο. Θαύμα. Και όπου μπορούμε να βοηθήσουμε εμείς, μην διστάσετε να μας το ζητήσετε. Αυτό το έχω υπόψη μου και αυτό το ήθελα να το πω, ότι πραγματικά θα ήθελα. Εμείς έχουμε και τη γνώση και θα έχουμε και όλη τη βούληση να κάνουμε μια πολύ επαγγελματική εμφάνιση. Ας μας βοηθήσει λοιπόν και η ΕΤ να την κάνουμε αυτή την παρουσία. Να έχουμε μια πολύ καλή επιτυχία. Θα κλείσω με τα παιδιά, κυρίες και κύριοι, με την επιλογή του τραγουδιού. Ολοκληρώθηκε η βραδιά μας. Πριν σας καληνυχτήσουμε όλοι μαζί για απόψε, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η χώρα μας, η Ελλάδα, κληρώθηκε τέταρτη να εμφανιστεί στην τελική βραδιά, στις 4 Μαΐου, Σάββατο βράδυ, στη Ρώμη, ανάμεσα στη Μάλτα και την Ελβετία. Ο αριθμός των χωρών που συμμετέχουν φέτος είναι 22, η όλη διοργάνωση ανήκει στη ΡΑΗ και η ΕΤΕΝΑ θα βρεθεί στη Ρώμη για να παρακολουθήσει από κοντά τις διαδικασίες και για να σας μεταδώσει ζωντανά την τελική βραδιά. Ακόμα να σας υπενθυμίσω ότι η ΕΤΕΝΑ σε 2 εκπομπές αφιερώματα στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision θα σας παρουσιάσει τα βίντεο clips με τα τραγούδια συμμετοχές των άλλων ευρωπαϊκών χωρών για το 1991, εκπομπές που θα προβληθούν στα μέσα Απριλίου. Για την ακριβή ημερομηνία της προβολής τους θα ενημερωθείτε από το πρώτο κανάλι. Καλή σας νύχτα για απόψε, πολλές και μεγάλες επιτυχίες. Σας ευχαριστούμε μέσα από την ψυχή μας. Ευχαριστούμε.